Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, το πώς παράγουμε και καταναλώνουμε την τροφή έχει άμεση επίδραση σε εμάς, τις οικογένειές μας, το περιβάλλον και την παγκόσμια κοινότητα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδηγούν σε αυξημένη επιστημιστική ανασφάλεια. Πάνω από 820 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με το φόβο του να μην έχουν καθόλου ή κατάλληλη τροφή. Η καλλιέργεια της γης μόνο συντηρεί τις ζωές των 2 τρίτων από τους πιο ακραία φτωχούς του πλανήτη. Και οι αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες έρχονται να τους βάλουν ακόμα ένα εμπόδιο. Και όσο και αν νιώθουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν ακουμπά τη χώρα μας ή όλους εμάς, η αλήθεια είναι ότι μας αφορά περισσότερο από ποτέ. Γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ, στο κέντρο της ActionAid, να συζητήσουμε για την επιστημιστική ανασφάλεια, τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, αλλά και το πώς μπορούμε εμείς, παρέα με την ActionAid και το Food Wave Project, να φέρουμε την αλλαγή. Νομίζω ότι πλέον αρκεί κάποιος να ανοίξει την τηλεόρασή του ή να ανοίξει ένα site για να καταλάβει ότι αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Έτσι αφορά πραγματικά όλο τον κόσμο και ειδικά στην Ελλάδα το βλέπουμε να πλησιάζει και να είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Περικλή, εσύ το ζεις στο κέντρο, βλέπεις τους ανθρώπους. Σου φαίνεται ξένο όλο αυτό το πρόβλημα της ανασφάλειας, το πρόβλημα της έλλειψης τροφής? Όχι, όχι, πια δεν είναι ξένο. Και έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο και μάλιστα ενώ πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχαν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση από ανεξάρτητους φορείς. Τώρα βλέπεις όλο και περισσότερο κόσμο ή οργανωμένα ή μεμονωμένα που προσπαθεί να φέρει φαγητό σε ανθρώπους, συνανθρώπους μας που έχουν δυσκολίες. Ας ξεκινήσουμε με την ατομική ευθύνη, ας ξεκινήσουμε με το τι κάνει ο καθένας μας στο σπίτι του για να φέρει την αλλαγή και να δώσει έστω προσωπικά μία βοήθεια στο να λυθεί το πρόβλημα. Εμένα, καταρχήν, το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι ότι στο μυαλό του κόσμου δεν έχει συνδεθεί η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή με κάποια πράγματα που κάνουμε οι ίδιοι. Με το food waste, με τα υπερσκουπίδια που κάνουμε όλοι στα σπίτια μας, με τη διατροφή μας. Δηλαδή, πραγματικά, πλέον, κάθε τι που κάνουμε καθημερινά πρέπει να το συνδέσουμε στο μυαλό μας με την κλιματική αλλαγή, κάθε μας επιλογή. Από το να αγοράσουμε ένα μπουκάλι νερό από το περίπτερο που είναι σε πλαστικό μπουκαλάκι, μέχρι το τι θα βάλουμε στο πιάτο μας, μέχρι το πώς θα επιλέξουμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας, τη σκουπίδια τροφίμων, τη σκουπίδια πλαστικού. Οπότε για μένα το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί ο κόσμος και να συνδέσει στο μυαλό του τη ζωή του, τις αποφάσεις που παίρνει στη ζωή του τις καθημερινές με την κλιματική αλλαγή. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν γίνει αυτή η σύνδεση, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, δηλαδή ότι ο καθένας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Όταν πάμε σε επίπεδο πλέον προμηθευτή και επειδή γνωρίζουμε και πρωτοβουλίες που έχετε κάνει και έχουμε συναντηθεί και στο Wise Food Stories και έχετε με τους συνεργάτες, με τους συνεταίρους, έχετε κάνει πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες αφορούν συνολικά το φαγητό. Πάμε στο ότι οι επιχειρήσεις εστίασης επιλέγουν κάποιους προμηθευτές. Εκεί πέρα, ποια είναι η ευθύνη ουσιαστικά του κάθε ιδιοκτήτη ή του κάθε σεφ στο πώς επιλέγει τους παραγωγούς? Πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πώς παράγονται, με ποιες μεθόδους και με ποιους τρόπους ο παραγωγός σκέφτεται για αυτό που παράγει, είτε είναι κτηνοτρόφος είτε είναι γεωργός. Πρέπει να ξέρει ακριβώς πώς σκέφτεται πάνω σε αυτό που κάνει. Και εκεί πρέπει να ταιριάξουν οι σκέψεις σας, δηλαδή να βλέπετε το πράγμα από την ίδια σκοπιά. Πρέπει να τον γνωρίσεις και σαν άνθρωπο, δηλαδή πρέπει να σου πω, δεν φτάνει μια καλή τιμή ή ένα καλό προϊόν. Πρέπει να ταιριάξετε και να βλέπετε το πρόβλημα και οι δύο. Να μην είναι ο ένας από τους δύο. Και εντάξει, αυτές οι σχέσεις ανθρώπων που δημιουργούνται με τους παραγωγούς νομίζω λειτουργεί και στις δύο μεριές, βοηθάει και τις δύο μεριές. Και τελικά και τον καταναλωτή. Είναι εύκολο αυτό στην ελληνική αγορά όμως να γίνει? Είναι πάντα το κυνήγι της χαμηλότερης τιμής και του παραγωγού ο οποίος θα σου δώσει στη χαμηλότερη τιμή και πιο άμεσα ένα προϊόν? Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, παγκόσμιο φαινόμενο είναι, αλλά δεν είναι δύσκολο να το κάνεις, όχι. Αν είσαι αφοσιωμένος και έχεις ένα στόχο, δεν είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Η τιμή δεν μπορεί να είναι, βεβαίως και είναι ένα κριτήριο, αλλά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλα που πρέπει να κοιτάξεις. Πρέπει να σε ενδιαφέρει τι θα σερβίρεις, ποιος αυτός που θα το φάει, πρέπει να σε νοιάζει. Αυτός που θα καταλήξει το φαγητό σου. Πρέπει να νοιάζεσαι γι' αυτόν. Και να συμπληρώσω κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Περικλής και εκεί έρχεται και η καταναλωτική συνείδηση που λέγαμε πριν. Δηλαδή, όπως επιλέγεις ένα μπραντ να βάλεις στο τραπέζι σου που θα έχεις σκεφτεί από πού προέρχεται, μια ντομάτα κτλ.
Γιατί σαν καταναλωτές να μην επιλέγουμε εστιατόρια ή μαγαζιά ή ταβερνάκια ή καφενεία που να έχουν αυτή τη λογική. Γιατί αυτή τη λογική που λέει ο Περικλής είναι υπέροχη και μπορεί να λειτουργήσει όντως σε μια ταβέρνα ή σε ένα καλό εστιατόριο, αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, να λειτουργήσει σε μια τεράστια αλυσίδα με άπειρα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε. Ισχύει και είναι κάτι το οποίο εκτιμά και ο καταναλωτής. Όταν πηγαίνει σε ένα κατάστημα φαγητού και βλέπει τον κατάλογο ότι η ντομάτα είναι από εκεί, το σύγκλινο είναι από εκεί. Και ότι, και μάλιστα ονομάζουν πολύ και τον παραγωγό. Γιατί πραγματικά είναι συνεργάτης τους σε αυτό και δεν είναι απλά ένας απρόσωπος γεωργός ή κτηνοτρόφος ο οποίος τους δίνει. Νομίζω ότι το εκτιμά και ο κόσμος αυτό και είναι κάτι το οποίο καλώς υπάρχει η τάση, τουλάχιστον στις δικές μας γενιές, το να αρχίσουμε να εκτιμάμε λίγο περισσότερο την τροφή και πώς φτάνει στο τραπέζι μας. Στην εστίαση βλέπεις σεβασμό των ανθρώπων στο φαγητό το οποίο έρχεται στο τραπέζι τους. Έχουμε σταματήσει λίγο την αλόγιστη παραγγελία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που υπήρχε κάποτε πια δεν υπάρχει. Οι κατηγορίες φαγητών, α ψάρια, β ψάρια, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, και σολομός και σαρδέλα, ο ένας ήταν, ξέρεις, λίγο πιο... Ξέρει πια ο κόσμος. Ξέρει, καταλαβαίνει, το σέβεται, το αντιλαμβάνεται, δεν είναι όπως ήταν χρόνια πίσω. Έχει σταματήσει να ντρέπεται να πάρει το φαγητό που ναι, περισσεύει. Ναι, έχει σταματήσει να ντρέπεται. Και να πάρει και το φαγητό που περισσεύει και να παραγγείλει πράγματα που άλλες δεκαετίες δεν θα τα έπαιρνε. Θα ήταν δύσκολο σε ένα καλό εστιατόριο να πάρει ένα σφάβα με σαρδέλες. Θα ντρεπόταν. Ναι, ναι. Ισχύει. Τώρα δεν υπάρχει. Είναι ενημερωμένος, ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι ήξερε πριν. Εσύ μέσα από τον κόσμο της Madame Ginger έρχεσαι σε πολύ άμεση επαφή με το κοινό στα social και βλέπουμε αυτή τη διάδραση μαζί τους. Βλέπω να υπάρχει ενδιαφέρον για το food waste από τον κόσμο γενικά. Εμένα με ακολουθούν και δύο διαφορετικά κοινά. Με ακολουθούν οι πολύ μεγάλες κυρίες, οι νοικοκυρές, οι κλασικές, η μαμά σου, η μαμά μου, οι θείες μας, οι γιαγιάδες μας. Και λόγω του ότι το blog μου και τα μέσα μου είναι χορτοφαγικά, vegetarian, vegan, με ακολουθεί και πολύ νέος κόσμος. Αυτοί οι δύο κόσμοι μαγικά κάπως ενώνονται στο κομμάτι του food waste. Δηλαδή, οι πιο παλιοί το έχουν σαν φιλοσοφία, αυτό που λέγαμε εμείς κάποτε, έτσι λίγο άσχημα, κατοχικό σύνδρομο, ότι όλα τα κρατάγανε και τα μαζεύανε και αυτά. Αυτό λοιπόν ο μεγαλύτερος κόσμος το έχει, θέλει να κρατάει τα φαγητά τόσο πιο πολύ γίνεται, τα βάζει στην κατάψυξη, αυτό δεν πετάει τα κοτσάνια, φτιάχνουν πράγματα. Και οι πιο νέοι το κάνουν επειδή έχουν ενημερωθεί ότι όλο αυτό έχει ένα περιβαλλοντολογικό impact, ότι θα βοηθήσει την κλιματική αλλαγή, θα βοηθήσει την κλιματική κρίση. Οπότε στο τέλος της ημέρας, ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον για διαφορετικούς λόγους σε κάθε ηλικιακή ομάδα και σε κάθε κοινωνικό group, ας πούμε. Υπάρχει και βλέπω, ρε παιδί μου, ότι όποτε ανεβάζουμε κάτι σχετικό, υπάρχει ζήτηση και για περισσότερο. Σύμφωνα με το Food Wave Project, η υιοθέτηση μιας βιώσιμης διατροφής μπορεί να οδηγήσει έως το 2030 ακόμα και σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 41% μέχρι και 74%. Και το ξέρω ότι αυτά μπορεί να είναι νούμερα και να φαίνεται κάτι πολύ μακρινό το 2030, αλλά είναι κάτι για το οποίο πρέπει πραγματικά να δράσουμε τώρα. Γίνεται αυτό σε ένα βράδυ, γίνεται να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, γίνεται να σταματήσουμε να είμαστε σπάταλοι σε μία νύχτα. Μπορείς να αλλάξεις σε μία νύχτα. Το λέω προσωπικά γιατί εγώ άλλαξα τη διατροφή μου σε μία νύχτα, κυριολεκτικά εν μία νυχτή. Και νομίζω ότι είναι προτιμότερο για όλους μας να αλλάξουμε τις συνήθειές μας σε μία νύχτα, παρά σε μία νύχτα να αλλάξει όλη μας η ζωή προς το χειρότερο. Τι εννοώ, ότι είδαμε τις φωτιές που συμβαίνουν. Μπορεί το σπίτι σου να καεί σε μία νύχτα. Βλέπουμε τις πλημμύρες που συμβαίνουν. Μπορεί το σπίτι σου να πλημμυρίσει σε μία νύχτα. Οπότε, αν θέλουμε όντως να δούμε αυτόν τον πλανήτη να λειτουργεί κάπως καλύτερα και να μας κρατήσει εδώ και να υπάρχουμε το 2030 και το 2050 και να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, νομίζω δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αλλάξουμε σε μία νύχτα. Ναι, πρέπει να αλλάξουμε. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται σε μία νύχτα. Προφανώς η απόφασή σου είναι απόφαση που δεν χρειάζεται να πάρει παραπάνω από μία νύχτα, αλλά τα αποτελέσματα θα τα δούμε πιο μετά. Τρώμε 7 μέρες τη βδομάδα κρέας, τρώμε 7 μέρες τη βδομάδα τυρί, τρώμε 7 μέρες... Δεν γίνεται έτσι. 7 μέρες τη βδομάδα, 3 φορές τη μέρα. Ναι, ναι, δηλαδή δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί. Ούτε σε σένα κάνει καλό, ούτε στο περιβάλλον κάνει καλό, πουθενά δεν κάνει καλό. Και τώρα που το λέμε, σκεφτόμουν, εγώ μεγαλώσα στην επαρχία,
το 80, τη δεκαετία του 80. Και σε μια γειτονιά που δεν έχει αλλάξει τόσο ο πληθυσμός της σε σχέση με τότε, ξέρω αν δεν έχουν προσθεθεί άλλοι 50 καινούργιοι άνθρωποι στη γειτονιά, είχαμε τότε 2-3 βαρέλια που μαζεύαν τα σκουπίδια και τώρα δεν ξέρω πόσους κάδους έχει. Έχει, ξέρω εγώ, 6-9 κάδους. Τεράστιους αυτούς τους τετράγωνους, ξέρω εγώ. Πρέπει να μην έχει τόσους κάδους. Πρέπει κάτι να γίνει να μην έχει. Πολλές φορές μου άρεσε να σκέφτομαι ότι δεν χρειάζεται όλοι μας να δρούμε σε όλα τα περιστατικά. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι μας οικολόγοι ή όλοι μας να στηρίξουμε τον ένα σκοπό ή τον άλλο σκοπό. Και με ησύχαζε αυτή η σκέψη ότι okay, εγώ κάνω μια καλή πράξη σε αυτόν τον τομέα και λίγο έκλεινα τα μάτια προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, συνήθιζα να ζω και να νιώθω λίγο okay με αυτό. Αλλά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και του food waste, δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να το αφήνουμε στην άκρη. Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο εμείς να κάνουμε κάτι, είναι πολύ εύκολο να επηρεάσουμε και τους υπόλοιπους να κάνουν κάτι, ο καθένας από τη δική του τη δουλειά, και είναι και πολύ εύκολο με δράσεις όπως αυτή που κάνει η ActionAid, να απαιτήσουμε και από τις κυβερνήσεις που αναφέραμε νωρίτερα, να κάνουν και εκεί το χρέος τους. Γιατί αν για εμάς ατομικά είναι ατομική η ευθύνη και ατομικό το χρέος, συγγνώμη, για τις κυβερνήσεις είναι επιτακτικό το χρέος και μια συλλογική ευθύνη. Έχουν την ευθύνη μας. Ισχύει αυτό. Και δεν μιλάμε μόνο για εμάς που έχουμε και ένα αλφα δημόσιο βήμα. Μιλάμε για όλους τους ανθρώπους που έχουν βήμα, που όλοι οι άνθρωποι έχουν βήμα. Δηλαδή και ένας δάσκαλος έχει βήμα και μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά και να τους μάθει 5 πράγματα, ας πούμε. Και ένας εργοδότης σε μια πιο μικρή εταιρεία από τις εταιρείες που λέγαμε πριν. Οπότε αυτό το βήμα που έχουμε όλοι πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και εγώ θεωρώ και πιστεύω πολύ αυτό που λες, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτό. Πραγματικά αφορά τους πάντες αυτό το θέμα και αν δεν το καταλάβουμε γρήγορα θα το καταλάβουμε δυστυχώς με τον κακό τρόπο. Η ActionAid στηρίζει με τα προγράμματα της ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμια κλίμακα και είναι εκεί που οι άνθρωποι τη χρειάζονται. Δυστυχώς δεν μπορούν ούτε όλοι οι ανάδοχοι, ούτε όλοι όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο ή όλοι όσοι γνωρίζουν την οργάνωση να μεταφερθούν με ένα μαγικό τρόπο σε μία από αυτές τις κοινότητες σε όλο τον κόσμο για να δουν πραγματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κάθε κοινότητα. Αλλά αν έχεις την τύχη να ταξιδέψεις κάποια στιγμή στη ζωή με αυτή την οργάνωση, αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα φανταστείς ποτέ στη ζωή σου ότι υπάρχουν. Μπορεί να βλέπεις κάποιες εικόνες στην τηλεόραση, αλλά ποτέ δεν αντιλαμβάνεσαι από τη μία πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, αλλά από την άλλη και πόσο σημαντικά δεδομένη είναι η λύση. Δηλαδή, όταν βλέπεις την ActionAid να έχει προγράμματα εκπαίδευσης σε χωριά σε όλο τον κόσμο, που είναι πίσω σας, και βλέπεις ουσιαστικά πώς φέρνει την αλλαγή απλά εκπαιδεύοντας τον κόσμο στο πώς να φέρεται σωστά, μου φαίνεται παράλογο για μια κοινωνία η οποία έχει τόσο εύκολη την πληροφορία και τόσο δεδομένη την εκπαίδευση, που περνάνε τα παιδιά μας τόσες ώρες στο σχολείο και με τόσο σπουδαγμένους ανθρώπους, να μην μπορούν να τους εκπαιδεύσουν για τόσο βασικά πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ λάθος σαν κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια και με ενοχλεί που χρειάζεται να φτάσουμε σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Αφρικής για να αντιληφθούμε πόσο λάθος φερόμαστε εμείς στον πλανήτη αυτό. Ισχύει και ειδικά για τα σχολεία, ας πούμε, που ανέφερες, αρκεί να ξεκινήσουν με έναν κάδο ανακύκλωση με σχολείο και ένα κάδο κομποστοποίησης. Δηλαδή, είναι τόσο απλό. Να μάθουν τα παιδιά ότι τα τρόφιμα μπορούν να ξαναγυρίσουν στη γη και να χρησιμοποιηθούν αλλιώς, ας πούμε, να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα ή ως τροφή για τα φυτά που θα φάνε μετά και τα λαχανικά. Είναι τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη επηρεάζονται άμεσα από την κλιματική κρίση και μιλάμε για κτηνοτρόφους, για ψαράδες, για αγρότες μικρής κλίμακας. Και σε λίγο καιρό που έρχεται η σύσκεψη για την κλιματική κρίση, ξέρεις ότι και πάλι θα βλέπουμε εικόνες στις ειδήσεις και στα site που θα δείχνουν είτε τους διαδηλωτές, είτε εκείνους οι οποίοι απαιτούν ο αγροτικός τομέας να είναι μέρος της λύσης και όχι απλά το πρόβλημα. Και πάλι θα υπάρχει μία εικόνα ότι, okay, κάποιοι διαμαρτύρονταν, κάποιοι διαδήλωναν, ενώ είναι κάτι για το οποίο πραγματικά πρέπει να δράσουμε πάρα πολύ άμεσα. Πώς μπορούμε εμείς αυτό το πολύ απλό, το οποίο έρχεται μέσα από το Food Wave Project, μέσα από την ActionAid, να το επικοινωνήσουμε και πώς μπορούμε να το φωνάξουμε, πέρα από αυτό που κάνουμε σήμερα,
Πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να βοηθήσει και να γίνει κομμάτι της αλλαγής? Νομίζω ότι δεν πρέπει στην πορεία αυτή που είναι δύσκολη να μην υποκύψεις στους πειρασμούς. Το λέω από τη σκοπιά του εστιατορίου. Και παρόλες τις δυσκολίες να επιμένεις και να επιμείνεις και να συνεχίζεις αυτό που... να κάνεις αυτό που πιστεύεις, γιατί το εστιατόριο έχει αυτό το ελάχιστο, το μικρό, τη μικρή συμβολή να απευθύνεται κάθε βράδυ σε 50, 60, 70, 80 ανθρώπους και αυτοί να ενημερώνονται μέσα από σένα. Αλλά πρέπει να μην υποκύψεις σε κανένα πειρασμό. Και να μην υποκύψεις βασικά, να μην μπεις, ας πούμε, στην κακή σκέψη του ότι αφού δεν κάνουν οι κυβερνήσεις τίποτα, εγώ τι μπορώ να κάνω, δεν θα κάνω κι εγώ τίποτα. Δεν ισχύει αυτό. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε ότι όσο πιέζουμε, τόσο έρχονται αλλαγές. Όσο βγαίνουμε στους δρόμους, όσο ενημερώνουμε, όσο επηρεάζουμε, όσο μεταδίδουμε τη γνώση που αποκτούμε εμείς, γιατί δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτή τη γνώση. Ναι, η γνώση είναι εκεί έξω όλο, αλλά τώρα, αν ο άλλος, ας πούμε, η ενημέρωσή του που ο περισσότερος κόσμος, η ενημέρωσή του είναι από το Facebook, σημαίνει ότι δεν ενημερώνεται και σωστά. Κατάλαβες, οπότε έχει μεγάλη σημασία στο να επιμείνουμε, αυτό που λέει ο Περικλής, να επιμείνουμε σε αυτά που εμείς πιστεύουμε και πρεσβεύουμε και ξέρουμε, να μην κάνουμε πίσω και να μην έχουμε τη λάθος αντίληψη ότι δεν κάνω εγώ κάτι επειδή δεν κάνει καμία κυβέρνηση. Θα κάνω εγώ κάτι και μεθαύριο θα κάνει και η κυβέρνηση. Παρόλο που, ξέρεις, αυτό αφορά το μέρος το δικό μας, αλλά στην πραγματικότητα, η πιο μεγάλη αλλαγή έρχεται από πιο πάνω από εμάς. Ναι. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο να επιβραβεύονται, με έναν τρόπο να απαλλάσσονται από μέρος της φορολογίας τους. Κάπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόστος που πρέπει να καλύψουν αυτοί οι άνθρωποι για να παράξουν με αυτές τις συνθήκες. Τους παραγωγούς, εννοείται. Ναι, 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 τους παραγωγούς. Κάπως πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα για αυτούς. Βέβαια. Γιατί σε αυτό το γιγάντιο πράγμα που έχουν να παλέψουν. Γιατί είναι πολύ μεγάλοι οι μηχανισμοί άλλοι, ένας μικρός παραγωγός που πρέπει να παλέψει, ξέρεις, τουλάχιστον από τη μεριά του κράτους πρέπει να παίρνει μια επιβράβευση για αυτό που κάνει.